και κύριοι, καλησπέρα σας. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 59χρονος, ο οποίος το βράδυ της 15ης Ιανουαρίου πυροβόλησε και σκότωσε στις μοίρες Ηρακλείου έναν 79χρονο και τραυμάτισε την 65χρονη σύζυγο του θύματος. Στιγμές ένταση σημειώθηκαν το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, ενώ συγκλονιστικές είναι οι δηλώσεις του 17χρονου εγγονού του θύματος. Δικαιοσύνη ζητάμε και τίποτα άλλο. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή, τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη και τιμωρία, να παραδειγματιστούν και άλλοι. Δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Τιμωρία, παραδειγματική τιμωρία. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το έγκλημα στις μοίρες και ο οποίος οδηγήθηκε νωρίτερα το πρωί για την απολογία του στον ανακριτή. Ωστόσο, στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου για δεύτερη φορά επικράτησαν στιγμές έντασης, καθώς στο σημείο βρίσκονταν συγγενείς του θύματος. Στο δικαστικό μέγαρο υπήρχε αστυνομική δύναμη, καθώς υπενθυμίζεται ότι και την προηγούμενη φορά που οδηγήθηκε στους εισαγγελέα, συγγενείς του θύματος επιχείρησαν να τον λιτζάρουν. Ο δράστης ενός από τα πιο ιδεχθή εγκλήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Δεν είναι μόνο η οικογένεια του αδικοχωμένου Χατζάκη, δεν είναι μόνο οι οικογένειες των λοιπών παιδιών, οι οποίοι και αυτοί θα στραφούν εναντίον του, τα παιδιά δηλαδή, τα ανήλικα τα οποία όπως με ενημέρωσαν και αυτά θα ζητήσουν την καταδίκη του. Είναι όλη η κοινωνία της Κρήτης η οποία έζησε μία συμπεριφορά με μία διάρκεια εγκληματική. Ο δράστης έχει καταδίκη στο προηγούμενο αμετάκλητη για παράνομη οπλοφορία και σε υπόθεση στην οποία του είχαν κατασχέσει μάλιστα το όπλο. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε όπλο, του το πήραν και στη συνεχεία με μεγάλη ευκολία ξαναβρήκε όπλο με το οποίο σκότωσε συμπτωματικά έναν άνθρωπο. Και λέω συμπτωματικά γιατί τα θύματα θα ήταν υπό φυσιολογικές συνθήκες πάρα πολύ περισσότερα. Την στιγμή που δημοσιογράφοι και συγγενείς του θύματος περίμεναν τον 59χρονο δράστη από την πλαϊνή είσοδο, όπου υπήρχε και αστυνομική δύναμη, τελικά ο φερόμενος δράστης φυγαδεύτηκε από την κεντρική είσοδο με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανδαιμόνιο. Οι συγγενείς του θύματος άρχισαν να κυνηγούν τον δράστη και ακολούθησε ποδοβολητό μέχρι που οι αστυνομικοί κατάφεραν να απομακρύνουν τον 59χρονο. Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος υποστήριξε ότι είχε κενό μνήμης λόγω της επίρρειας αλκοόλ. Σε αυτή την ώρα το μόνο που θέλει να εκφράσει η υπεράσπιση είναι τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του παθόντος. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι ο εντολέας μας κατά το χρόνο τέλεσης των φερόμενων πράξεων σίγουρα είχε ανύπαρκτο καταλογισμό. Το σώμα του και η ενέργειά του σίγουρα δεν ήταν κυριαρχική από τη συνείδησή του. Σίγουρα δεν εγνώριζε τι έκανε. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς ή ο κατηγορούμενος. Προκύπτει από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας. Όλοι μιλούν για ένα σακατεμένο άνθρωπο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή πράγματι δεν εγνώριζε τι έκανε. Είναι απόρρια του χρόνιου αλκοολισμού του. Όπως σημείωσε ένας εκ των συνηγόρων της οικογένειας του θύματος, πώς γίνεται να ζητάει συγγνώμη για κάτι που λέει ότι δεν θυμάται. Καταλαβαίνουν όλοι και η κοινωνία ότι είχε απόλυτη συνείδηση. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα έξω από το δικαστικό μέγαρο βρισκόταν ο 17χρονος εγγονός του άτυχου 79χρονου, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε τη στιγμή των πυροβολισμών και υποστήριξε ότι ο 59χρονος θα μας σκότωνε όλους. Με κοιτούσε στα μάτια κρατώντας το πιστόλι. Μπορούσε κάλλιστα να με είχε πυροβολήσει εκείνη τη στιγμή. Τη στιγμή είχα κάνει 10 βήματα πίσω, ακούγοντας να οπλίζει το όπλο και να παίζει. Έτσι σκέφτηκα ότι μάλλον έπαιζε στον αέρα. Βγαίνω έξω, αντίκρισα ένα σκοτωμένο άντρα τον παππού μου, τη γιαγιά μου κάτω να κλαίει με αίματα στα χέρια. Τον κοίταξε ήταν μπροστά μου με το όπλο και απλά εκείνη τη στιγμή θόλωσα, έκανα ό,τι μπορούσα για να σώσω αυτόν που ήταν όρθιο, τη γιαγιά μου. Εκείνη τη στιγμή είχα θολώσει, απλά τον είδα μπροστά μου να με χιτάει στα μάτια και να κρατάει το πιστόλι. Τώρα όρθια ήταν, κάτω ήταν, δεν ξέρω. Πάντως είχε την άνεση να το σηκώσει, να με σκοτώσει εμένα μαζί. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστη είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, αλλά και για οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος υποστήριξε ότι έχει κενό μνήμης λόγω της επίρρειας αλκοόλ. Με αυτοπεποίθηση και βεβαιότητα απάντησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις νέες προκλητικές δηλώσεις που έκανε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Στις προκλήσεις απαντούμε με πολιτικές δράσεις και το διεθνές δίκαιο. Η χώρα θα προστατευτεί με όποιον τρόπο χρειαστεί. Αυτό απάντησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις νέες προκλητικές δηλώσεις που έκανε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σήμερα έχει ισχυρές συμμαχίες. Έχει εξωτερική πολιτική, η οποία ασκείται σε πολλαπλά επίπεδα. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των καιρών όχι με ρητορικές εξάρσεις και με κούφιες κορώνες, αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές δράσεις, οι οποίες στηρίζονται πάντα στο διεθνές δίκαιο και στο πλέγμα των συμμαχιών που αργά αλλά μεθοδικά χτίζει η πατρίδα μας. Και έχουμε την απόλυτη αυτοπεποίθηση και βεβαιότητα ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Έχουμε επίσης όμως και την απόλυτη αυτοπεποίθηση και βεβαιότητα ότι η χώρα θα προστατεύσει με όποιο τρόπο χρειάζεται όλα της τα κυριαρχικά δικαιώματα. Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επιστροφή του από το Βερολίνο, όπου παραβρέθηκε στην διάσκεψη για τη Λιβύη, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι η Κρήτη και νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, μόνο χωρικά ύδατα. Ο Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, υπογράμμισε πως η Τουρκία έχει την μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο. Οι ακτοί μας και οι ακτοί της Λιβύης βλέπουν η μία την άλλη. Αυτό δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία που τρελαίνει την Ελλάδα, είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Μιλάνε για υφαλοκρηπίδα γύρω από την Κρήτη. Δεν υπάρχει υφαλοκρηπίδα γύρω από τα νησιά, μόνο χωρικά ύδατα, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί για μία ακόμη φορά στην επίσκεψη του Λίβιου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτά στην Αθήνα. Γιατί ο Μητσοτάκης κάλεσε τον Χαφτάρ στην Ελλάδα? Απλά για να μας προκαλέσει. Ένας ηγέτης που δεν θα κατονομάσω μου είπε ότι ο Μητσοτάκης θέλει να διορθώσει το χάσμα μεταξύ μας. Αλήθεια, θέλει κάτι τέτοιο και καλεί τον Χαφτάρ στην Ελλάδα? Αυτό είναι ανοησία. Απάντησα ότι ας διορθώσει πρώτα αυτό το λάθος και μετά θα είναι εύκολο να συναντηθούμε. Με αφορμή τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Κρήτη δεν έχει υφαλοκρηπίδα, το βίντεο που ακολουθεί θα δοθούν απαντήσεις σε δύο θέματα που ακούγονται συχνά αλλά σπάνια εξηγούνται αναλυτικά. Τι είναι ΑΟΣ, τι είναι η υφαλοκρηπίδα και ποιες είναι οι διαφορές τους. Η πρόσφατη προκλητικότητα της Τουρκίας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο εγείρει πληθώρα ερωτημάτων που άπτονται των ελληνοτουρκικών σχέσεων και επαναφέρει στην επικαιρότητα θέματα που εκκρεμούν, όπως ο ορισμός της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή ακόμη περισσότερο της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων και του ορισμού της υφαλοκρηπίδας. Αποκλειστική οικονομική ζώνη ή ΑΟΣ είναι η θαλάσσια περιοχή πέρα από την παρακείμενη αιγαλίτιδα ζώνη, δηλαδή τα χωρικά ύδατα, εκτινόμενη μέχρι 200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης, από τις οποίες μετριέται το πλάτος της αιγαλίτιδα ζώνης. Να υπενθυμίσουμε ότι η υφαλοκρηπίδα είναι ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος του που εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων ως 200 ναυτικά μίλια ή και πέραν αυτών μετρούμενα από τις γραμμές βάσης. Το παράκτιο κράτος ασκεί μέσα στην ΑΟΣ ειδικά κυριαρχικά δικαιώματα σε θέματα που έχουν σχέση με την εξερεύνηση, την εκμετάλλευση, τη διατήρηση και τη διαχείριση των φυσικών πηγών, των υδάτων, του βυθού και του υπεδάφους της θάλασσας, καθώς και δικαιώματα που αναφέρονται στην εξερεύνηση και την οικονομική εκμετάλλευση των ρευμάτων και των υπερκείμενων της θάλασσας και των ανέμων. Η ΑΟΣ είναι καθαρά νομικός οικονομικός όρος χωρίς γεωλογικό χαρακτήρα. Η υφαλοκρηπίδα ξεκίνησε ως γεωλογική έννοια και μετά απέκτησε και νομική διάσταση. Η υφαλοκρηπίδα υπάρχει εξ αρχής και αυτοδικαίως, ενώ η ΑΟΣ πρέπει να ανακηρυχθεί. Η υφαλοκρηπίδα εμπεριέχεται στην ΑΟΣ και κατά συνέπεια υπερκαλύπτεται από αυτήν, παρόλα αυτά διατηρούν την αυτονομία τους. Η υφαλοκρηπίδα αναφέρεται μόνο στον ορυκτό πλούτο του βυθού και του υπεδάφους, ενώ η ΑΟΣ εκτός από αυτό συμπεριλαμβάνει αλιεία και ένα αέριο χώρο για αιωλική ενέργεια. Η ΑΟΣ ως οικονομική και όχι γεωλογική έννοια ισχυροποιεί νομικά την Ελλάδα στον θέμα των νησιών, καθώς τον εξασθενεί το επιχείρημα της Τουρκίας που επισημαίνεται ότι επιμένει διαρκώς για το Αιγαίο στην υφαλοκρηπίδα ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα διότι επικάθονται σε αυτά της Ανατολίας. Επισημαίνεται ότι η ΑΟΣ ως πολυλειτουργική δίνει νέες δυνατότητες στην αλιεία που είναι παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης με τη διασφάλιση των αλιευτικών πηγών ενώ προσφέρει προοπτική οικονομικής εκμετάλλευσης πέραν της αιγαλίτιδας ζώνης όπως παραγωγή ενέργειας από ρεύματα, ύδατα και ανέμους. Τέλος, θεωρείται ότι διασφαλίζει την πολιτική και οικονομική ενότητα της υπηρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας. Συνεδρίασε για πρώτη φορά για το 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με αρκετά θέματα να βρίσκονται στην ατζέντα της συζήτησης. Ένα από αυτά είναι και το θέμα με τις συνθήκες διαβίωσης των Ρωμά στον καταβλισμό στα Δύο Αράκια, όπου άνθρωποι που ζουν εκεί πήραν θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιπλέον εγκρίθηκε η δημιουργία ανοιχτού εμπορικού κέντρου στο Ηράκλειο.
Οι διαμαρτυρίες και οι κραυγές αγωνίας των Ρωμά για τις δυσκολίες της διαβίωσης, τον καταβλισμό στα δύο ωράκια, αλλά και εργασιακά ζητήματα, τόσο γενικού χαρακτήρα όπως ζητήματα ασφάλειας, όσο και προσωπικού χαρακτήρα όπως τη δικαστική διαμάχη πρώην συμβασιούχου με τον Δήμο, σφράγισαν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Η εναρκτήρια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2020 έλαβε χώρα στη σκιά του Πέρνθου στην οικογένεια του Βασίλη Λαμπρινού που έχασε τον αδελφό του Φίλιππο και δεν ήταν φυσικά παρόν, με την αριστεία πλεύρη να εκτελεί χρέη δημαρχεύουσας. Στην αρχή της συνεδρίασης είχαμε απόβαση διαμαρτυρίας από εκπροσώπους των Ρωμά που περιέγραψαν με μελανά χρώματα την καθημερινότητα στον καταβλισμό στα δύο ωράκια. Οι ίδιοι τόνισαν ότι 200 οικογένειες και 700 άνθρωποι συνολικά ζουν σε έναν καταβλισμό χωρίς τα στοιχειώδη όπως ηλεκτρικό και νερό. Εξακολουθούμε να ζούμε σε συνθήκες απάνθρωπες, συνθήκες που προσβάλλουν τη χώρα μας και την παραμένουν σε μια τριτοκοσμική χώρα. Δεύτερον, δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τον Δήμαρχο το τι μεγενέστε με την περιβόητη κατάσταση. Δεν μπορούμε να ζούμε στο σκοτάδι και στις λάσπες. Θέλουμε άμεσα ενωπίον του Δημοτικού Συμβουλίου και των αρχικών του παρατάξεων να πάρουν σαφή θέση. Οι Έλληνες πολίτες τσιγκάνοι είναι ένα απόφαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δεν γίνεται να είναι δημότες στο Ηράκλειο και να ζουν σε συνθήκες ζωάδας. Είναι ντροπή. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι όλοι πρέπει να έχουμε ίσες ευκαιρίες. Και κανείς επίσης δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι οι συνθήκες τώρα χρόνια κάτω από τις οποίες ζουν οι Ρωμά είναι οι καλύτερες, είναι οι χειρότερες. Το σωστό είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια μετακατάσταση σε ανθρώπινες συνθήκες. Πρέπει να συνοηθούμε και να τους ρωτήσουμε για διάφορα που ακούγονται και λέγονται και να πάρουμε μια γενναία απόφαση και σε συνεργασία με την πολιτεία να υπάρξει αυτός ο τρόπος μετακατάστασης. Μία άλλη διάσταση πρόταση, την μετεκατάσταση των Ρωμά από τον καταβλισμό σε σπίτια, έβαλε ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης. Πραγματικά να το δούμε όχι σήμερα χαϊδεύοντας αυτιά, αλλά να κάτσουμε να σχεδιάσουμε, να προβληματιστούμε και να συναποφασίσουμε οργανωμένα και όχι μια φορμή που μας πιέζουν οι άνθρωποι σήμερα για την ΕΦΕ, πώς θα αντιμετωπίσουμε την μεταστέγασή τους από τον καταβλισμό. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες για να ζουν άνθρωποι, αλλά να πάνε σε γειτονιές της πόλης που είναι δυσκολία για να βρουν σπίτια, έχουν δυσκολία ενδεχομένως να δημιουργούν πολλά παιδιά με κάποιες οικογένειες, να βρουν, να τους δώσουν σπίτια, άρα θέλει ένα πρόγραμμα, θα βρουν και κατασκευής κατοικιών. Την δημιουργία ανοιχτού εμπορικού κέντρου Open Mall εντός των τοίχων της πόλεως του Ηρακλείου ενέκρινε στην χθεσινή συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο. Η σχετική εισήγηση υπερψηφίστηκε από τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων πλην της Λαϊκής Εισπύρωσης, η οποία ψήφισε παρόν. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα περιλαμβάνονται 100 επιχειρήσεις, ενώ η εμπορική περιοχή παρέμβασης, στην οποία θα χωροθετηθούν, οριοθετείται δυτικά από την οδό Evans, βόρεια από την οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη, ανατολικά από τη Ζωγράφου και νότια από την Αβέροφ. Με ένα κονσέρτο και μία απονομή βραβείων έκανε πρεμιέρα το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός. Με ένα κονσέρτο και μία απονομή βραβείων άνοιξε η αυλαία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Μέτοχοι για έναν συνεκτικό και βιώσιμο κόσμο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα των συζητήσεων φέτος, με το φόρουμ να εστιάζει την προσοχή του στην κλιματική αλλαγή και στην απώλεια των οικοσυστημάτων, στα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που δεν θα ευνοούν τους αποκλεισμούς, στις εισοδηματικές ανισότητες και στις κοινωνικές διαιρέσεις, στην κυβερνητική τεχνολογία και στις επιπτώσεις της και τέλος στην προσαρμογή στις δημογραφικές, κοινωνικές και τεχνολογικές στάσεις. Το Νταβός είναι ο τόπος όπου οι ηγέτες που διαφορετικά δεν θα μιλούσαν ο ένας τον άλλον συμμετέχουν σε συζητήσεις. Το Νταβός είναι ο τόπος όπου οι συγκρούσεις αποτρέπονται, οι επιχείρησεις ξεκινούν, οι διαμάχες τελειώνουν. Ένα από τα πράγματα που απογοητεύει τους ακτιβιστές είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, οπότε πρόκειται να ακούσουμε από την Γκρέτα Τούμπερκ αυτή την εβδομάδα και από άλλους ακτιβιστές τι αναζητούν, όπως για παράδειγμα τα επίπεδα επενδύσεων στα ορυκτά καύσιμα, θέματα για τα οποία μπορεί να υπάρχει συμφωνία αντί να αναβάλλονται επαόριστον σε μελλοντικά σχέδια. Αναφέρει ο αναλυτής Guy Sohn έχοντας ρωτηθεί για την κλιματική αλλαγή.
ατζέντα του Νταβός είναι η κλιματική αλλαγή αλλά και η φόρος ανάπτυξη, καθώς και πώς θα διασφαλιστεί ότι η τεχνολογική επανάσταση δεν δημιουργεί αδικίες στην αγορά και δεν κλιμακώνει τις διεθνείς συγκρούσεις. Οι επόμενες ημέρες θα είναι άκρως ενδιαφέρουσες. Νέος κοροναϊός έκανε την εμφάνισή του στην Κίνα και άφησε πίσω του 6 νεκρούς, ενώ την ίδια στιγμή ανησυχία προκαλεί το πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Αυστραλία. Τους 6 έφτασε ο αριθμός των νεκρών στην πόλη Βουχάν της κεντρικής Κίνας από την επιδημία του μυστηριωδούς νέου κοροναϊού, όπως δήλωσε σήμερα στην κρατική τηλεόραση ο δήμαρχος της πόλης, ενώ έως αργά χτες το βράδυ σε ολόκληρη την Κίνα είχαν καταγραφεί 291 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού, 77 νεότερα, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας. Περίπου τα 270 από αυτά βρίσκονται στην επαρχία Χουμπέι, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Βουχάν, μια πόλη 11 εκατομμυρίων κατοίκων, που ήδη έχει καταγράψει 258 κρούσματα. Η επιδημία ήδη εξαπλώνεται σε άλλες κινέζικες πόλεις με 15 κρούσματα στην νότια επαρχία Γκουανγκόνγκ, 5 στην πρωτεύουσα της Κίνας στο Πεκίνο, 5 στην ανατολική επαρχία Ζιαζιάνγκ, 2 στη βόρεια πόλη Τιαντζίν και 2 στη Σανγκάη. Συνολικά 992 ασθενείς στην Κίνα βρίσκονται υπό παρακολούθηση σε νοσοκομεία της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι θα πρέπει να αναμένουμε περισσότερα κρούσματα του ιού σε άλλα τμήματα της χώρας και πιθανόν και σε άλλες χώρες μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι αρχές της Βουχάν χρησιμοποιούν θερμόμετρα περίθρων για να ελέγξουν τους επιβάτες στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και σε άλλους σταθμούς επιβατών από τις 14 Ιανουαρίου. Ήδη κρούσματα του μυστηριωδούς νέου κοροναϊού, συγγενή αυτού που προκαλεί το σοβαρό όξι σύνδρομο του αναπνευστικού, έχουν εντοπιστεί στην Ταϊλάνδη, την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα, όπως και ένα κρούσμα στην Αυστραλία, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την εξάπλωσή του. Στα κινέζικα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται από πολίτες που περιμένουν για να αγοράσουν τις ειδικές μάσκες, ενώ με τη ζήτηση να αυξάνεται δραματικά, ορισμένοι διαδικτυακοί πολιτές περιορίζουν τον αριθμό των προϊόντων αυτών. Η επιδημία έχει προκαλέσει φόβους στους ταξιδιώτες, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζοι αναμένεται να ταξιδέψουν για τις διακοπές της κινέζικης πρωτοχρονιάς αυτή την εβδομάδα. Οι διακοπές αυτές είναι παραδοσιακά η υψηλή περίοδος για τον τουρισμό και τις εταιρείες λιανικών πωλήσεων στην Κίνα και το εξωτερικό. Ωστόσο, η επιβεβαίωση από τις υγειονομικές αρχές ότι ο ιός εξαπλώνεται και μέσω ανθρώπινης επαφής και οι προειδοποιήσεις για υψηλή επαγρύπνηση προκαλούν τέτοιες ανησυχίες, ώστε πολλοί θα επιλέξουν να παραμείνουν σπίτια τους κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας αργίας. Ένας άντρας που επέστρεψε από την Κίνα και εμφανίζει τα συμπτώματα ενός μυστηριωδούς νέου κοροναϊού, συγγενή αυτού που προκαλεί το σοβαρό όξι σύνδρομο του αναπνευστικού, που πλέον έχει επιβεβαιωθεί ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, τέθηκε σε απομόνωση κατοίκων στην Αυστραλία, μετέδωσε σήμερα το Αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Ο άντρας αυτός, το πρώτο ύποπτο κρούσμα του νέου κοροναϊού στη χώρα, είχε επισκεφθεί πρόσφατα τη Βουχάν, την πόλη της κεντρικής Κίνας, όπου βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών και όπου πιστεύεται πως άρχισε η αλυσίδα μετάδοσης. Ο κοροναϊός μέχρι στιγμής έχει στοιχήσει τη ζωή σε 4 ανθρώπους, όλους στη Βουχάν, ενώ τα κρούσματά του ξεπερνούν τα 200. Αρκετοί ασθενείς βρίσκονται σε σοβαρή έως κρίσιμη κατάσταση. Ο ασθενής βρίσκεται στο σπίτι του στο Brisbane με συμπτώματα λίμωξης του αναπνευστικού και οι υγειονομικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα δείξουν αν πράγματι έχει μολυνθεί από τον νέο κοροναϊό. Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, ωστόσο κάποιοι έχουν από τώρα τα σχέδιά τους για εκδρομές την άνοιξη και το καλοκαίρι. Γι' αυτό και το SDC, που είναι ένα site που απευθύνεται σε swingers, φρόντισε από νωρίς να ενημερώσει τα μέλη για την φετινή εκδρομή στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια στην Κρήτη, σε ένα ξενοδοχείο το οποίο θα είναι κλεισμένο αποκλειστικά για swingers από τις 7 έως και τις 12 Μαΐου. Την επιστροφή του στην Κρήτη για τον Μάιο του 2020 προγραμματίζουν swingers από όλο τον κόσμο. Στόχος τους να ζήσουν μια αρκετά ερωτική εμπειρία που θα έχει διάρκεια 5 διανυκτερεύσεις. Το ταξίδι που τίνει να γίνει θεσμός, καθώς θα πραγματοποιηθεί για 6η φορά, οργανώνεται από το Ολλανδικό Γραφείο SDC που ειδικεύεται σε προγράμματα διακοπών για swingers και προβλέπει την παραμονή των ταξιδιωτών σε πολυτέλη ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο που θα μείνουν οι swingers θα είναι αποκλειστικά κλεισμένο για εκείνους και η απόδρασή τους στην Κρήτη θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 12 Μαΐου. Οι τιμές για τους ενδιαφερόμενους χωρίζονται σε 3 πακέτα ανάλογα με την τιμή του δωματίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Superior κάνει 2.498 ευρώ για το διάστημα αυτό, η Junior Suite 3.998 ευρώ, ενώ αυτό με την ιδιωτική πισίνα είναι στα 4.998 ευρώ. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα της ημέρας σε μπουφέ και είσοδο στο Playroom που θα είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Καθημερινά θα πραγματοποιούνται πάρτι με DJs, ενώ επίσης την τιμή του πακέτου περιλαμβάνει και είσοδο σε θεαματικά events που θα γίνονται κάθε βράδυ. Το swinging ήταν γνωστό στην Ελλάδα στην ανώτερη κοινωνική τάξη από τη δεκαετία του 50. Οι άνθρωποι αυτοί όμως, επειδή δεν υπήρχε τίποτα σχετικό τότε στην Ελλάδα, πήγαιναν στο εξωτερικό, κυρίως στην Γαλλία, όπου η Γαλλία είχε οργανωμένο κέντρο για swingers το 1973. Αυτό συνέβαινε μέχρι τη δεκαετία του 80 με αρχές του 90. Από τα μέσα του 90 και μετά, με την κατάργηση των συναλλαγματικών περιορισμών για τα ταξίδια εξωτερικού, όλο και περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες ξεκίνησαν να επισκέπτονται χώρες με νόμιμα swingers club όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Η πρώτη διαδικτυακή πύλη για swingers άνοιξε το 2001. Το πρώτο μπαρ με μουσική και χορό στην Ελλάδα για συνευρέσεις άνοιξε το 2006 στα Κάτω Πατήσια και τα άλλα δύο το 2013 με διαφορά ημερών στον Πειραιά και το Νέο Φάληρο. Ενδιάμεσα λειτουργήσαν και άλλα μαγαζιά στο Λεκανοπέδιο αλλά και ένα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία όμως έκλεισαν επειδή δεν υπήρχε ικανοποιητική προσέλευση. Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα χρόνια που γίνεται η συγκεκριμένη εκδρομή στην Ελλάδα, τα πάντα ήταν στην εντέλεια και εχέμηθα, χωρίς να έχει αναφερθεί το παραμικρό παρατράγουδο. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα, διαδήλωση υπέρ της οπλοκατοχής πραγματοποιήθηκε στη Βιρτζίνια, ενώ την ίδια στιγμή ακούστηκε το πρώτο ναι για την άρση ασυλίας του Ματέο Σαλβίνη. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας για τον φόβο επεισοδίων από ακροδεξιές οργανώσεις πραγματοποιήθηκε στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια η μεγάλη διαδήλωση υπέρ της οπλοκατοχής, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες Αμερικανοί. Παρά το κρύο, οι υπέρμαχοι της οπλοκατοχής συγκεντρώθηκαν από πολύ νωρίς μπροστά στο Καπιτόλιο για να διαδηλώσουν κατά του νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί από τους δημοκρατικούς με στόχο να περιορίσει την πρόσβαση στα όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από τους υπερασπιστές του λόμπι της οπλοκατοχής, εξέφρασε την υποστήριξή του στους διαδηλωτές με ανάρτησή του στο Twitter, όπου αναφέρει ότι το Δημοκρατικό Κόμμα στη Βιρτζίνια κάνει τα πάντα για να μας στερήσει από τα δικαιώματά μας που προβλέπονται στο δεύτερο άρθρο του Συντάγματος. Αυτή δεν είναι παρά η αρχή. Φροντίστε να μην συμβεί αυτό. Ψηφίστε Ρεπουμπλικάνους το 2020. Το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο των Δημοκρατικών προβλέπει ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι του ποινικού μητρώου των υποψηφίων αγοραστών όπλων, θα απαγορευτούν οι γεμιστήρες με πάνω από 10 σφαίρες και δεν θα μπορεί κάποιος να αγοράσει πάνω από ένα όπλο το μήνα. Επιτροπή της Ιταλικής Γερουσίας ψήφισε υπέρ της παραπομπής σε δίκη του Ματέο Σαλβίνη με την κατηγορία της θέρησης της ελευθερίας 116 μεταναστών που βρίσκονταν σε πλοίο της ακτοφυλακής. Ως Υπουργός Εσωτερικών ο Σαλβίνη είχε απαγορεύσει την αποβίβασή τους τον περασμένο Ιούλιο, ενώ το τελευταίο διάστημα ζητούσε συνεχώς να γίνει άρση της βουλευτικής του ασυλίας για να δικαστεί. Στην ψηφοφορία της Επιτροπής υπέρ της παραπομπής ψήφισαν μόνο οι βουλευτές του κόμματός του, ενώ οι βουλευτές της κυβέρνησης απήχαν, λέγοντας πως ο Σαλβίνη επιδιώκει να αναδειχθεί σε πολιτικός μάρτυρας. Σε κάθε περίπτωση, η οριστική απόφαση για την ασυλία του Σαλβίνη θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Γερουσίας τον Φεβρουάριο. Ο ίδιος λέει πως οι κατηγορίες εναντίον του έχουν χαρακτήρα πολιτικής δίωξης. Στην αθλητική επικαιρότητα, το μάτς με τον Ολυμπιακό βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Όφιο, που σιγά σιγά κλειδώνει η βασική ενδεκάδα, ενώ και στον Εργοτέλη συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τα Γιάννενα την Κυριακή. Την ίδια στιγμή, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο, ενώ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Γιάννης Αντετοκούμπο συνεχίζει τις απολαυστικές εμφανίσεις. Με τον Ζωάο Βίκτορ ανοίγει ο χορός των μεταγραφών του Ιανουαρίου για τον Όφι. Ο Βραζιλιάνος Μέσος συμφώνησε προφορικά με την ομάδα του Ηρακλείου και έρχεται αύριο για τις ιατρικές εξετάσεις και τα διαδικαστικά. Η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί με τις υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ αρχικά είναι για εξάμηνο συμβόλαιο και θα γίνει νέα συζήτηση το καλοκαίρι. Ο Ζωάο Βίκτορ είναι 31 ετών και έχει σημαντική πορεία αγωνιζόμενος κατά σειρά σε Ναούτικο, Σάο Καετάνο, Τρέζε, Μπουνιοτκόρ, Μαγιόρκα, Ανόρθωση και σχάτο στην Ουμ Σαλάλ του Κατάρ. Στην Κύπρο διετέλεσε αρχηγός της Ανόρθωσης και είχε συνολικά 123 συμμετοχές και 18 γκολ για μια τετραετία, ενώ με τη Μαγιόρκα είχε 97 συμμετοχές και ένα γκολ σε Πριμέρα Ντιβιζιόν και δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.
Αξιολογήθηκε η προσωπικότητα του Ζωάου Βίκτορ και η επιρροή που μπορεί να έχει στην ομάδα συνολικά, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει μια καλή συμφωνία με ανοιχτό διάλογο και για μετά το καλοκαίρι. Άλλωστε πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με σχετικά υψηλό κασέ. Αγωνιστικά έχει ρυθμό, καθώς τον περασμένο Δεκέμβριο έγραψε την τελευταία συμμετοχή του με την Ουμ Σαλάλ του Κατάρ. Ο Γιώργος Σίμος και οι ποδοσφαιριστές του κινούνται σε ρυθμούς Ολυμπιακού, καθώς θέλουν να παρουσιαστούν στο υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας. Το παιχνίδι είναι αρκετά απαιτητικό και το ζητούμενο για τους ασπρόμαυρους είναι να παρουσιάσουν καλό πρόσωπο για να πάρουν και ένα καλό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τώρα στα πλάνα του 49χρονου τεχνικού, δεν φαίνεται να ενδιαφέρουν πολύ σε σχέση με τον αγώνα του Σαββάτου κόντρα στον Πανιόνιο. Το σίγουρο είναι πως ο Νέιρα, που εξέτησε την ποινή του, θα πάρει και πάλι φανέλα βασικού. Ο Σωτηρίου αναμένεται να υπερασπιστεί την εστία του Ηρακλειώτικου Συλλόγου και στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά θα παίξουν οι Μαρινάκης, Κουντρουμπής, Γιαννούλης και Κοροβέσης. Την τριάδα στο κέντρο θα συνθέσουν η Μιγιάδο, Στάικος και Νέιρα. Ο Βάζ δεν πήγε άσχημα στο 10 στη Νέα Σμύρνη, ωστόσο το πιο πιθανό είναι να καθίσει στον πάγκο. Αν ξεκινήσει στην ίδια θέση, τότε από τους παραπάνω παίκτες θα μείνει εκτός ο Στάικος. Στις πτέρυγες της επίθεσης θα χρησιμοποιηθούν οι Τσιλιανίδης και Σεμέντο. Ο πρώτος δεν γυμνάστηκε τη Δευτέρα, όμως εκτιμάται ότι θα δώσει κανονικά το παρόν. Στην κορυφή θα παίξει Βιγκεϊρέντο. Έτσι κι αλλιώς είχε τον πρώτο λόγο, αλλά πλέον η παρουσία του είναι 100% δεδομένη, αφού ο Μάνος μοιάζει πολύ δύσκολο να μπει ακόμη και στη 18άδα λόγω του αιματώματος στο δεξιό γλουτιαίο. Παρελθόν αποτελεί στον Εργοτέλη νίκη στα Χανιά επί του Πλατανιά, με τον επόμενο στόχο να είναι η συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στο ντέρμπι με τον Πας Γιάννηνα. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και πλέον το βλέμμα στρέφεται στο παιχνίδι με τον Πας Γιάννηνα στο Παγκρέτιο Στάδιο την Κυριακή 16 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα. Το ιατρικό δελτίο είναι σχεδόν λευκό και αυτό διότι ένα τράβηγμα στο δικέφαλο υποχρεώσε τον ποτέ να ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα. Στόχος για τον Εργοτέλη είναι φυσικά η νίκη που θα το επιτρέψει να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην κορυφή της βαθμολογίας. Σπουδαία πρόκριση πήρε η Εθνική Πόλων Ανδρών στους 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, καθώς έχανε με 4-1 από τη Ρουμανία του Σάκη και Χαγιά, στη συνέχεια όμως ξύπνησε, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και διέλυσε τον αντίπαλό της με 14-7. Πλέον ο επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα είναι η Κροατία, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη στις 9.30. Με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Bucks συνεχίζουν με πατημένο τον Γκάζι επικρατώντας με 111-98 τον Bulls και ανέβηκαν στο 39-6. Ο Έλληνας Στάρ ήταν απολαυστικός για ένα ακόμη αγώνα με εντυπωσιακή στατιστική. Ο Greek Freak, που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους στην καριέρα του στο NBA, μέτρησε 28 πόντους, 14 rebound, 10 assist, 1 block, 1 κλέψιμο αλλά και 8 λάθη, ενώ μέτρησε 12 στα 20 shoot, 3 σε 9 βολές και 1 στα 5 τρίποντα. Αυτό ήταν το 4ο Triple W για φέτος. Καλό μάτς έκανε και ο Μίτλετον με 24 πόντους, 6 rebound και 6 assist. Από το Σικάγο ο Λαβίν είχε 24 πόντους και ο Ντάν 15. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Νότος. Καλό σας βράδυ.